Νεαρός ποινικός, ο οποίος διέμενε επί χρόνια στην Πάτρα και που είχε συλληφθεί πριν από 5 χρόνια για ληστείες στην Αττική αλλά και στην επαρχία, φέρεται ότι είναι ο οργανωτής της χρηματοδότησης με 4.000 ευρώ μέσω καταθέσεων από 28 άτομα του 28χρονου αναρχικού Κωνσταντίνου Γιατζόγλου, που κατηγορείται ως ο αποστολέας δέματος βόμβα στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμο. Η εμπλοκή του ποινικού στη χρηματοδότηση του Κωνσταντίνου Γιατζόγλου προέκυψε από αναφορές των ατόμων που κατέθεσαν τα ποσά. Σημειώνεται ότι για το ίδιο άτομο είχε εξεταστεί η συμμετοχή του για τη δολοφονία τον Απρίλιο του 2013 του Κώστα Φράγκου και του Βασίλη Σινούρη έξω από το νυχτερινό κατάστημα στην οδό Σαχτούρη για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, χωρίς όμως να κατηγορηθεί για αυτή την υπόθεση και να αρνηθεί την κατηγορία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός ποινικός, που είναι κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού, είχε επαφές και με τον αναρχικό χώρο και είχαν βρεθεί στοιχεία που τον συνέδεαν με ομάδες αντιεξουσιαστών. Μάλιστα και ο συνεργάτης του στην δουλειά, επίσης πατρινός, είχε σχέση με ομάδες αναρχικών. Ανάμεσα για τις ληστείες που κατηγορήθηκε ήταν εκείνη που σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2012 στο Αλιβέρι σε βάρος χρηματοποστολής της ΔΕΗ Αλιβερίου, όπου με την απειλή πιστολιού αφαίρεσαν από τον ιδιωτικό φρουρό έναν φάκελο που περιείχε 28.500 ευρώ.